Φίλε και φίλοι, γεια σα. Ονομάζομαι Ελία Βλαμάκη και θέλω να σα καλωσορίσω στο κανάλι Κρέταν Λίρα Lab. Σήμερα είναι ένα αυθόρμητο βίντεο, διότι συνειδητοποίησα την προηγούμενη εβδομάδα ότι ανέβασα το κατωστό βίντεο από το... στο κανάλι και ήθελα έτσι να κάνω ένα βίντεο να πω δύο πραγματάκια για το πώ έτσι εξελίχθηκε το κανάλι από το πρώτο βίντεο μέχρι το εκατοστό. Πάμε μαζί να, να πάμε στο... στο πρώτο βίντεο. Λοιπόν, το πρώτο βίντεο ανέβηκε πριν ένα χρόνο και κάτι ε, 6 Απριλίου του 20 Λοιπόν, εδώ πέρα το βίντεο το πρώτο το τραβάω σε ένα δωμάτιο στο σπίτι το οποίο, ε, σε ένα παιδικό δωμάτιο το οποίο ήταν άδειο τραβάω με την κάμερα μια Sony και τον ήχο το παίρνω από την κάμερα δεν χρησιμοποιώ ούτε υπολογιστή σε αυτή τη, στην πρώτη φάση, δεν χρησιμοποιώ ούτε κάρτα ήχου ε, απλά έχω το το κινητό έχω βάλει ένα μετρονόμο όπου στο αυτή ακούω το ρυθμό για να και βλέπω μπροστά μου την παρτιτούρα και παίζω και μετά τον ήχο και την εικόνα τα περνάω στο κινητό. Τα πρώτα βίντεο τα έφτιαχνα με μια εφαρμογή ε, που ονομάζεται KineMaster. Οπότε εκεί πέρα έκανα το πρώτο, τα πρώτα edit στα πρώτα βίντεο, αρκετά βίντεο με τον ήχο από την κάμερα. Εδώ πέρα πάνω Αριστερά βλέπετε το πρώτο λογότυπο το οποίο το είχα φτιάξει εγώ σε ένα site το οποίο δεν θυμάμαι καν ε, ποιο ήταν. Ε, εδώ πέρα είναι και λίγο μεγάλο και αντιαισθητικό φαίνεται το λόγο, το, το λογότυπο, αλλά υπάρχει ένα λόγο. Ο λόγο είναι ότι πίσω από αυτό το λογότυπο υπάρχουν τρει-τέσσερι μπρίζε και διακόπτες, Οπότε για να κρύψω τους διακόπτες και τις μπρίζε, έχω βάλει και το λογότυπο και το έχω μεγαλώσει αρκετά για να μην φαίνονται αντιστοιχικά αυτά τα κομμάτια από τους διακόπτες. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι η πρώτη απόπειρα. Οπότε, ήχο από, κινη... είχο από την κάμερα και edit και επεξεργασία γίνεται μέσω του κινητού. Από την κάμερα στέλνω το βίντεο στο κινητό και εκεί πέρα το έκοβα, περνούσα, από τον υπολογιστή το PDF με την παρτιτούρα που του κόψει είχα φωτογραφίσει στην παρτιτούρα λωρίδε, λωρίδε, κάθε γύρισμα ξεχωριστά. Και έκανα όλο αυτό το edit μέσα από το κινητό, από την εφαρμογή και είναι master. Πάμε να δούμε τώρα το επόμενο στάδιο. Οπότε λοιπόν με το πρώτο αυτό εξοπλισμό προχωράμε αρκετά βίντεο και μετά φεύγω από το δωμάτιο εκείνο το παιδικό και έρχομαι στο δωμάτιο που έχω τα όργανα δεν μπορούσα να βρω που θα βάλω την κάμερα έτσι ώστε να τραβήξω το βίντεο γιατι το δωμάτιο εδώ πέρα που, που μιλάμε τώρα και που, είναι, σωσ... που βλέπετε εδώ στο βίντεο είναι λίγο μικρό αλλά εν τέλει βρήκα την άκρη οπότε πάμε μέσα στο δωμάτιο εδώ πέρα τώρα χρησιμοποιώ ε, την κάμερα πάλι για να τραβάω την εικόνα και τον ήχο τον τραβάω με ένα μικρόφωνο πυκνοτικό ε, AKG και μία κάρτα ήχου ε, λέξικων. Θα σα δείξω στο τέλο που δείχνω και την καινούργια κάρτα. Οπότε, εδώ πέρα στο δωμάτιο, βλέπετε πίσω τα ηχιάκια, τα μικρά που είχα και το, τον υπολογιστή. Οπότε, εδώ που δεν βλέπετε, μπροστά είναι η κάμερα και είναι η στέκα με το μικρόφωνο, το πυκνοτικό, το Ακαγέ που τραβώ τον ήχο. Οπότε, μετά ε, έκανα την ίδια διαδικασία πάλι με το κινητό. Διότι ο υπολογιστή του σταθερό που είχα δεν μπορούσε να επεξεργαστεί. Ε, ήταν παλιό, δεν μπορούσε να, να, δουλέψει το πρόγραμμα τη επεξεργασία εικόνα και ήχου. Οπότε πάλι τα έκανα με το κινητό. Οπότε αυτό είναι το δεύτερο στάδιο. Πάμε να δούμε μετά πώς κύλησε. Προχωράμε λοιπόν με αυτό το τρόπο. Συνεχίζει την πορεία του καναλιού. Ε, στην πορεία αγόρασα ένα, μια καινούργια μονάδα, για το σταθερό υπολογιστή, οπότε τα βίντεο, το edit και όλα αυτά τα έκανα μέσω του υπολογιστή. Πλέον άφησα την εφαρμογή του κινητού, το KineMaster και το έκανα με το πρόγραμμα Filmora. Οπότε αυτό γινόταν η εξεργασία πλέον του βίντεο μέσω του υπολογιστή και μετά έρχεται ακόμα ένας εξοπλισμός. Εδώ πέρα βλέπουμε τα τα ηχεία. Αγόρασα studio monitors, GBL, για να ακούω καλύτερα τον ήχο και να προσπαθώ να ρυθμίζω καλύτερα τη λύρα και να την ακούω όσο δυνατόν γίνεται ε, καλύτερα. Οπότε αυτό είναι ένα επόμενο στάδιο εξοπλισμού. Ε, τα, τα ηχεία, τα studio monitor. Η κονσόλα, η εξωτερική μονάδα του υπολογιστή. Και μαζί με αυτό. Ε, ανανέωσα και την κάρτα ήχου που θα φαίνεται πιο μετά. Ε, το επόμενο στάδιο λοιπόν μετά από τα ε, Studio Monitor και τη, τον υπολογιστή, τον καινούριο, ε, ήταν και η κάρτα ήχου. Θα το δούμε, να φαίνεται εδώ πέρα. Ε, εδώ φαίνεται. Αυτή η κάρτα ήχου είναι Focusrite. Θα γράψω το μοντέλο κάτω. Οπότε προχωράμε και μετά ένα τελευταίο μια τελευταία αναβάθμιση που έχω κάνει που έκανα εδώ στο, στο χώρο ε, έντυσα αρκετά με αυτά εδώ τα ηχοποροφητικά τον τοίχο από τη μεριά που βλέπετε και από την απέναντι μεριά και από το πλάι οπότε ο ήχος μάζεψε αρκετά και κάτι άλλο που ξέχασα να πω και το βλέπω τώρα είναι επίσης η κάμερα που έκανα τα, τα διαδικτυακά μαθήματα τα online μαθήματα. Πρώτα είχα μία μια κάμερα που είχα αρκετά χρόνια και μετά αγόρασα αυτήν εδώ που βλέπετε εδώ πέρα, μία πάρα πολύ καλή κάμερα ε, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς πώς λέγεται, λέγεται Razer. Θα γράψω το, το μοντέλο που θα δώσω στο, στο edit, θα κόλλησω τη φωτογραφία. Οπότε και αυτό ήταν μια, μια αναβάθμιση του στούντιο, όπως και αυτό πίσω εδώ που βλέπετε το οποίο μπαίνει το μικρόφωνο μπροστά, εδώ πέρα που σας δείχνω το ποντίκι, για να γλιτώνουμε πάλι στις ηχογραφήσεις το χώρο, το πολύ χώρο του δωματίου. Λοιπόν, νομίζω ότι σας τα είπα όλα, για να δω, να και φτάνουμε στο τελευταίο βίντεο, το εκατοστό το οποίο είναι αυτό εδώ πέρα, το γαριφαλού μου κόκκινο, να βλέπετε εδώ πέρα και από το πλάι τα έχω ε, και το upgrade βεβαίως του στούντιο, και το εξοπλισμό συνεχίζεται συνεχώς. Ε, τώρα περιμένω μια μεγαλύτερη και καινούργια οθόνη και άλλα διάφορα πράγματα που θα σας τα, θα σας τα λέω. Σας τα λέω γιατί αυτό το πράγμα έγινε, ε, από, να δηλαδή, η αναβάθμιση αυτή έγινε διότι ε, αγαπήσατε το κανάλι, κάνω μαθήματα online, οπότε προσπαθώ συνέχεια να αναβαθμίζω τις υπηρεσίες, γι' αυτό γίνεται μέσω των γνώσεων που παίρνω από διάφορου τομεί, είτε αυτό έχει να κάνει στη μουσική, είτε έχει κάνει με τον ήχο, είτε με την εικόνα. Ε... και γι' αυτό το λόγο προσφέρω, προσπαθώ να προσφέρω ό,τι καλύτερο γίνεται. Οπότε, επειδή εσεί στηρίζετε το κανάλι, γι' αυτό και εγώ κάνω αυτά τα πράγματα που, που σα ανέφερα. Οπότε, εδώ δείτε το τελευταίο βίντεο, το γαρίφαλο μου κόκκινο. Εδώ κάτω, όπω όλα τα βίντεο, μπορείτε να βρείτε σύνδεσμο να κατεβάσετε την παρτιτούρα. Από εδώ πέρα, κάντε εγγραφή και κατεβάστε δωρεάν την παρτιτούρα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη μέχρι το κατωστό βίντεο. Έχουμε συνέχεια, η οποία θα είναι όλο και καλύτερη. Πάντα βέβαια με τη δική σα υποστήριξη και αγάπη. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ όλου.